Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ετοιμάζονται και στα Ορεινά, στα πρότυπα ξένων χριστουγεννιάτικων χωριών. Θα το δούμε το θέμα με τον κοινοτάρχη του Καλοπαναγιώτη, τον κύριο Λάμπρο Λάμπρου. Κύριε Λάμπρου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ετοιμάζεστε κι εσείς χριστουγεννιάτικο χωριό του Άγιου Βασίλη. Είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Οι εθελοντές δουλεύουν σε όλα τα πόστα για προετοιμασία. Και πιστεύω ότι θα δώσουμε σε όλο τον κόσμο ένα ευχάριστο χριστουγεννιάτικο περιβάλλον, εκδηλώσεις, εργαστήρια για να περάσει όμορφα. Άρχισαν να ετοιμάζονται το χωριό σας. Μπήκε ο διάκοσμος. Ο διάκοσμος έχει αρχίσει, δεν έχει ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε αρχίσει. Ετοιμάζουμε τα ξύρινα σπιτάκια που να είναι... που θα είναι διασπαρμένα σε όλη την κοινότητα στον Λεωφόρο Μάρκου Δράκου, γιατί εμείς πραγματικά θα παρουσιάσουμε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό και όχι μια αγορά. Δηλαδή σε όλο το μήκος του δρόμου θα είναι διασπαρμένα σπιτάκια, διακοσμημένα κατάλληλα. Και την ίδια ώρα, κύριε Λάμπρου, είστε και σε ανοιχτή γραμμή και με το Υπουργείο να δείτε τα πιθανά μέτρα που ίσως επηρεάσουν τις εκδηλώσεις που ετοιμάζετε. Εννοείται, γιατί με τα γεγονότα όπως είναι σήμερα, ήδη εμείς παίρνουμε τα μέτρα μας, αλλά είμαστε σίγουρα σε αναμονή. Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες, δηλαδή επικοινωνούν μαζί σας να δουν πότε θα αρχίσουν οι εκδηλώσεις σας για να βρεθούν στον Καλοπαναγιώτη? Κοιτάξτε, είναι κάτι το απρόσμενο. Πραγματικά το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Όλα τα αγροτουριστικά, οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν γεμίσει, έχουν γίνει προκρατήσεις. Γιατί και το πρόγραμμα θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτή η εκδήλωση στο χωριό σας? Ακριβώς. Στον Καλοπαναγιώτη είναι η πρώτη χρονιά και επαναλαμβάνω ότι δεν θα είναι μια αγορά. Θα είναι πραγματικό χριστουγεννιάτικο χωριό. Και αν μπορούμε να επαναλάβουμε, κύριε Λάμπρου, πότε ξεκινά, πότε θα ολοκληρωθεί και τι θα περιλαμβάνει όλο αυτό το εορταστικό σκηνικό που θα στηθεί στο Καλοπαναγιώτη? Η έναρξή μας θα είναι 10 Δεκεμβρίου. Τις 10 Δεκεμβρίου ακριβώς δρομέας θα μεταφέρει φλόγα από το καντήλι της Παναγίας του Κύκου και μπαίνοντας στην κοινότητα θα συνοδευτεί από την χοροδία της κοινότητας και θα φτάσει στην πλατεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Εκεί θα γίνει και η φωταγώγηση του μεγάλου μας δέντρου. Το τι περιλαμβάνει την ημέρα των εγγενείων? Θα είναι ένα ωραιότατο πρόγραμμα που να περιλαμβάνει τραγούδια, ποίηματα και στο τέλος θα έχουμε κέρασμα ξηρών καρπών από το σύνδεσμο από Δήμο του Καλοπαναγιώτη. Κύριε Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Θα τα πούμε σύντομα.